Σοφοσύνη σε όλες τις θρησκείες. Σεβασμιότατε, είναι μια διάσταση καινούρια που δείχνει και την ανθρωπιστική διάθεση της Εκκλησίας. Γιατί μερικοί, ξέρετε τι λένε, άνθιμος, α, φτιάξει το φράχτη και διώξει τους όλους. Σεραφείμ Πυραιός, κάνε αυτό και δρόμο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Είναι άλλοι για άλλους λόγους. Για ποιους λόγους, σεβασμιότατε? Δεν θέλουν να έχουν μόνιμη αντίθεση με την Εκκλησία. Ναι. Νομίζουν να την κερδίζουν, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να χάνουν. Διότι και οι άνθρωποι που ανήκουν στις κομματικές τους τάξεις, ας πούμε, την Εκκλησία δεν την εγκαταλείπουν, να το ξέρουν αυτό. Μάλιστα. Και κάνουν μεγάλο λάθος. Εμείς μιλάμε πάντοτε με γνώμονα την νομιμότητα, το συμφέρον του λαού και το συμφέρον των ανθρώπων που είναι βασανισμένοι και έρχονται στην πατρίδα. Σαφής. Έχετε χρόνο. Έχουν αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Έχω... και περιθώρια. Γιώργο. Ένα λεπτό. Και πέρα όμως να υπάρξουν και να εφαρμοστούν κάποιοι νόμοι. Έτσι. Σεβασμιότατε, έχετε χρόνο. Έχετε ένα τέταρτο χρόνο. Δεν έχω να σας πω μόνο αυτό, ναι, ότι αυτό που είπατε πριν σχετικά με την... Με το μνημόνιο. Υπόθεση, με το μνημόνιο. Το μνημόνιο νομίζω δεν είναι αυτό. Θέλει λιγότερους ιερείς. Αλλά μέσα στο γενικό, ναι, μέτρο, ναι, για τη μισθοδοσία των... μάλλον για τον διορισμό υπαλλήλων, λέγεται ότι είναι και αυτό, δηλαδή 5 συνταξιούχοι, ένας θα γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει σε εμάς. Πρώτον, διότι οι ιερείς είναι μια άλλη υπόθεση. Όχι απλώς εριστόλων, αλλά σε όλη τους τη ζωή ντυμένη μέσα στα μαύρα και οι οποίοι υπηρετούν το λαό και την Εκκλησία και την πατρίδα και όλο τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν σε μια επαρχία που έχει 100 χωριά να λες κάθε 5 που φεύγουν θα βάζω έναν, δηλαδή τα 4 χωριά θα μένουν χωρίς εφημέριο. Έμειναν χωρίς πρόεδρο, έμειναν χωρίς χωροφύλακα. Αν διώξουμε και τον παπά, δάκτυλο. Άμα διώξουμε και τον παπά, πάει το ελληνικό χωριό. Λοιπόν. Θα διαλύσουν την επαρχία αν το κάνουν αυτό. Α, εδώ έχουμε αντίσταση, έτσι. Βεβαίως. Μπαϊράκι. Δεν γίνεται. Ούτε είναι τόσοι προσερχόμενοι για να γίνουν ιερείς ώστε να λέμε έναν θα κάνουμε από τους πέντε. Σαφής. Πολλές φορές δεν έχουμε. Και το τελευταίο είναι ότι οι ιερείς έχουν ιδιομορφία στην άσκηση της αποστολής τους. Έτσι είναι. Που είναι ισάξια βέβαια με τον άλλον, με ιδιαιτερότητα όμως. Και όπου δεν μπορούν να ασκήσουν και όταν τίθεται θέμα εμπιστοδοσίες και τέτοια, να ασκήσουν άλλο επάγγελμα. Έτσι είναι. Δεν μπορεί ο ρεύς να γίνει ούτε στο ταξί να οδηγήσει, ούτε να πάει να εργαστεί στην οικοδομή, δεν μπορεί λόγω ιδιότητος. Έτσι είναι, ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν είναι μια τάξη ανθρώπων που από το κράτος αναμένει μια μεταχείριση όχι προνομιακή, αλλά η οποία δικαιώνεται ως εκ της αποστολής και τη ιδιαιτερότητα στην οποία έχει. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εντάξει. Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, διότι θα πρέπει.